Νικολέτα, τι γίνεται? Καλά, πολύ καλά. Πώς περνάς εδώ? Μια χαρά. Σου αρέσει? Ωραία, ναι, ναι. Πήρες πολύ ψηλές βαθμολογίες πάντως για δεύτερη μέρα. Ναι, αν και περίμενα και πιο ψηλά, η αλήθεια είναι. Πίστευα πολύ στα outfit μου. Αλλά... Συνήθως τα καινούργια κορίτσια, ό,τι και να φέρουν, παίρνουν χαμηλότερες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα δεν θα είναι ελεύθερο. Ας βάλουμε μια δοκιμασία, η οποία μπορεί να ακούγεται εύκολη, αλλά σε όλα τα χρόνια που είμαι εδώ, δεν πολύ πετυχαίνει για κάποιο λόγο. Τον οποίο δεν μπορώ να τον εξηγήσω. Λοιπόν, κάτι που είναι πολύ βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα μας και κάτι που εκτιμούμε πολύ σαν λαός στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είναι η γάμη. Και είναι μείζον θέμα τι θα φορέσουν οι γονείς, οι κουμπάρες, τα αδέρφια, οι κολλητοί φίλοι κτλ. Γιατί τους γάμους συνήθως τους κάνουμε έτσι μεγάλους γάμους, ωραίους, πλούσιους ή τουλάχιστον αυτή είναι η γάμη που θα πάτε εσείς στο επόμενο επεισόδιο. Ως κουμπάρες. Μπορεί να είναι και γάμος στο εξωτερικό. Η πρώτη κουμπάρα θέλουμε να είναι λαμπέρι. Χειμώνα είναι ο γάμος. Okay. Στο εξωτερικό μπορεί να είναι σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να είναι σε πολιτικό γάμο, ούτε σε γάμο στο Las Vegas, ούτε σε δημαρχείο. Γιατί το Las Vegas? Σε τίποτα που να φεύγει από την κουλτούρα που έχουμε εδώ σαν χώρα. Να δώσουμε πρόταση. Εντάξει, είμαστε στην Ελλάδα και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε προτάσεις αυτή τη φορά. Διότι τα περισσότερα μηνύματα που παίρνουν τα social της εκπομπής σε σχέση με τα θέματα που θέλει ο κόσμος να δει είναι αυτά που σχετίζονται με το γάμο, τις βαφτίσεις, τις κουμπάρες κτλ. Mm-hmm. Το οποίο είναι πραγματικά είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες. Τι θα φορέσουν σε έναν γάμο όταν έρχεται αυτή η ώρα που πρέπει να είναι λαμπερή ή να είναι επίσημη, να μην κλέβουν και τη λάμψη από την νύφη. Και να ξεχωρίζουν, να μην είναι απλές καλεσμένες. Δηλαδή, δεν θέλουμε να είστε απλές καλεσμένες. Δεν θέλουμε να φορτε κάτι που μπορεί να βάλει και μια άλλη πολύ εύκολα. Θέλουμε λοιπόν να είστε εντυπωσιακές, να δώσουμε προτάσεις ολοκληρωμένες, γιατί κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό το χειμώνα είναι τα πανωφόρια. Που όλοι δυσκολεύονται τι πανωφόρι θα βάλουν με το φόρεμα, αν είναι φόρεμα, με την εμφάνιση των σώματων που έχουν επιλέξει. Τα κοσμήματα, τα σωστά παπούτσια. Και ξέρετε, αν επιλέξετε ένα φόρεμα το οποίο είναι. Το πιο εύκολο, το πιο δύσκολο είναι να το αναδείξετε και να κάνετε ένα πολύ ωραίο και ολοκληρωμένο styling με μόνο ένα φόρεμα, αν επιλέξετε φόρεμα. Είναι Μαρία. Έχεις παντρευτεί και δύο φορές, εσύ έχεις εμπειρίες. Πραγματικά. Ναι, εντωμεταξύ όλο κουμπάρους είχα. Άντρες. Κουμπάρα δεν είχα. Σε άλλους γάμους δεν πήγες. Κουμπάρες είχα, όχι, κουμπάρες είχα στην κόρη μου. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτό λίγο. Ναι, γιατί κρατάς το κεφάλι σου, γιατί είναι. Γιατί αυτό με το στυλ της κουμπάρας. Εγώ κουμπάρα δεν έχω γίνει ποτέ. Ναι. Και αυτό το στυλ της κουμπάρας είναι, δεν ξέρω, είναι ένα. Είναι ένα. Κοίταξε, δεν θέλουμε να χάσετε την προσωπικότητά σας μέσα από αυτό. Δεν θέλουμε να γίνετε άλλες γυναίκες. Mm-hmm. Θέλουμε εσείς αν ήσασταν κουμπάρες. Όμως δεν έχουμε ανάγκη καθόλου, Μαρία, αυτό ας πούμε, για να το πω, να δούμε πολύ εναλλακτικά πράγματα. Λοιπόν. Κουμπάρες σε γάμο και στα δικά σας οι ελεύθερες. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε.